Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Αυτό, αλλά και τους γονείς να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Αλλά τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να λέει ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Να σας πω λίγο το σκεπτικό, γιατί προφανώς το πρώτο βήμα είναι αν αδειάσει το κτίριο και μετά είναι η χρήση του. Βεβαίως. Εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι το εξής. Το τέταρτο δημοτικό όντως είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημοτικά που έχουμε. Ναι. Είχε πέρυσι 130 μαθητές και φέτος κάπου εκεί γύρω πρέπει να είναι, 120-120 και. Mm-hmm. Το θέμα είναι το εξής. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα για να το μπορέσουν όλοι να το καταλάβουν ακριβώς αυτό που θα πω. Πέρυσι, ας πούμε, στην έκτη τάξη είχε 28 παιδιά. Ναι. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει χωροταξή κατανομή, αυτά τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο τέταρτο γυμνάσιο και στο δεύτερο γυμνάσιο στην Καλλιθέα. Από τα 28 λοιπόν, τα 10 παιδιά πήγαν στο τέταρτο γυμνάσιο, από τα οποία κάποια ήταν εκτός Καστοριάς, που σημαίνει ότι mm-hmm. κακώς ήταν στο τέταρτο, mm-hmm. και 18 παιδιά πήγαν στην Καλλιθέα, από τα οποία έμειναν τα 8, που σημαίνει και 10 παιδιά πήγαν σε άλλα γυμνάσια. Επιδεικνύοντας προφανώς, φαντάζομαι, μια διεύθυνση κατοικίας. Που πολλές φορές δεν ξέρουν και πραγματική. Ναι, αυτό δεν είναι όμως ο διευθυντής του σχολείου να για να ελέγξει αν μένω εγώ στην για να ελέγξει πού ακριβώς είστε. Ναι, υπάρχουν τρόποι για να ληφθεί και αυτό. Θα μπορούσε να ήταν από το έψιλον. Μάλιστα. Από τη μόνιμη κατοικία. Από τη μόνιμη κατοικία. Να φέρει κανένα μόνιμη κατοικία. Θέλω να πω λοιπόν από τα 28 παιδιά που ήταν πέρσι, και αυτό συμβαίνει συστηματικά, βλέπετε ότι τελικά ήταν ούτε τα μισά εκεί που έπρεπε να είναι. Οπότε είναι ένα μεγάλο σχολείο, αλλά είναι ένα πλασματικά μεγάλο σχολείο. Το δικό μου το κριτήριο, αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου, είναι δεν χρειάζεται να έχει σχολείο που μας βολεύει, γιατί εξυπηρετεί κυρίως το κέντρο γενικά, εκεί πέρα. Και τους εργαζόμενους στο δημοσίο. Γίνοντας κάτι τέτοιο, αποδυναμώνονται σχολεία περιφερειακά, ακόμα και στα χωριά. Και θα φτάσουμε σε ένα σημείο, αν το αφήσουμε να συνεχίσει. Εγώ πιστεύω με μαθηματική ακρίβεια, γιατί έχω τα στοιχεία για την εξαιτία το μαθηματικό δυναμικό. Και θα πούν μετά οι γονείς, γιατί κλείνει το δικό μου το δημοτικό μου, μα κλείνει. Από τη στιγμή που εσύ παίρνεις τα παιδιά σου από εκεί και τα πας κάπου αλλού, εκεί που δεν πρέπει να είναι, κάποιο σχολείο θα μείνει χωρίς μαθητές. Δυστυχώς το μαθηματικό δυναμικό πλέον θύνει συνεχώς. Και μετά στη συνέχεια, αφού λέμε ότι το τέταρτο δεν μπορεί να είναι εκεί, προτείναμε και κάποιους τρόπους χρήσης, γιατί είναι το κέντρο της πόλης εκεί, το εμπορικό κέντρο, έχει πολλές δυνατότητες, θα τα διαβάσετε. Ναι. Πεζοδρομήσεις, την ανάδειξη του τείχους και... Και την αλλαγή της χρήσης, την αλλαγή της να χρήσης, μείνει πολιτιστικό γενικά, κέντρο, ναι. Ναι. Υπάρχει έτοιμη αίθουσα κάτω. Που γίνονται ήδη κάποιες παραστάσεις εδώ και πολλά χρόνια πια. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Πρώτα το σκεπτικό ξεκίνησε με αυτό που σας λέω, με το εκπαιδευτικό κομμάτι. Ότι... Είναι σίγουρα όμως, όπως το καταλαβαίνετε κι εσείς, μια ριζοσπαστική πρόταση. Δηλαδή δεν είναι μια πρόταση light. Είναι πρόταση που σπάς αυγά. Δεν ξέρω τι σπάει. Το θέμα είναι αν είναι αυτοί που αποφασίζουν διατεθειμένοι να τα σπάσουν. Ναι. Εμείς το προτείναμε. Θα το προτείνουμε όταν έρθει η ώρα. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως. Αν και η συγχώνευση είναι θέμα καθαρά τη πρωτοβάθμια ή αντίστοιχα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Ο Δήμος δεν μπορεί να συγχωνεύσει μια σχολική μονάδα. Όχι, υπάρχουν γνωμοδοτεί όμως. Ναι, γνωμοδοτεί και υπάρχουν τρόποι όμως να γίνει με κάποιο τρόπο. Ναι. Όχι συγχώνευση, μπορεί να γίνει, ας πούμε, μεταστέγαση παράδειγμα του Τετάρτου. Μάλιστα. Σε έναν άλλο χώρο. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι η χρονική στιγμή, κύριε Ταμίλια, που το προτείνατε αυτό, γιατί ήταν πάνω στην έναρξη πριν τις εκλογές των ΠΙΣΠΕ και όλων, πώς τα λένε αυτά, των συνδικαλιστικών οργάνων, των δασκάλων και των καθηγητών, μέσα στην πανδημία, πιστεύετε ότι ήταν ο κατάλληλος χρόνος για να το προτείνετε? Είναι ο χρόνος που ζητείτε κάθε φορά από το Υπουργείο. Λίγο πριν τις προτάσεις, εννοείται. Ναι, για τις προτάσεις, για τις συγχωνεύσεις, αυτός είναι ο χρόνος.
Και γι' αυτό έγινε τώρα η πρόταση. Δεν συμπεριλήφθηκε πάντως, δεν συμπεριλήφθηκε μέσα στις προτάσεις πρωτοβάθμιας. Όχι, όχι, ναι, είναι αλήθεια. Είπε όμως ο κύριος Ξανθόπουλος ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει τώρα? Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τα λόγια κάποιου άλλου. Χαίρομαι που τη βρίσκει μια ενδιαφέρουσα πρόταση και εγώ πιστεύω ότι είναι έτσι και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Ο κύριος Μηταλίδης, πάντως, που είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Κηδεμών στο συγκεκριμένο σχολείο, ναι, δεν τη βρήκε καλή ιδέα. Δεν τη βρήκε καλή ιδέα. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε και πάλι. Ίσως δεν είχε όλα τα δεδομένα η υπόψη του. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό θα έχουμε κάποια συνέχεια. Σκέφτεστε αυτό το θέμα της πρότασής σας για την αξιοποίηση του τετάρτου δημοτικού με την κατάργησή του ουσιαστικά. Δεν πρόκειται για κατάργηση. Ναι, με την έννοια πια, γι' αυτό το λέω εντός εισαγωγικών. Με την έννοια ότι τα παιδιά θα απορροφηθούν σε σχολεία γειτονιάς ώστε να ενισχυθούν πραγματικά και τα σχολεία της γειτονιάς. Θα το επαναφέρετε και στο Δημοτικό Συμβούλιο με κάποιον τρόπο αυτή την πρόταση? Την είπατε και τέλος ή την είπατε και θα την πολεμήσετε μέχρι που να γίνει? Δεν κάνουμε προτάσεις έτσι για να τις κάνουμε, ούτε πετάμε φωτοβολίδες στον αέρα. Ό,τι προτείνουμε, θεωρούμε ότι είναι καλό να γίνει για την πόλη, για το κοινωνικό σύνολο, για όλους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα την υπερασπιστείτε με κάθε ευκαιρία και για το μέλλον. Και όσα χρόνια θα είστε σε αυτή τη θέση απλά του Δημοτικού Συμβούλου ή πάντα θα την προτείνετε? Αυτό είναι κάτι που σε ιδιαίτερες συζητήσεις το έχω πει αρκετές φορές, αυτό για το τέταρτο δημοτικό και για άλλα που πρέπει να γίνουν για να τελειώνουμε μια καλή τα επόμενα χρόνια. Μην έχουμε κάθε χρόνο τώρα τι θα κάνουμε φέτος, δεν έχουμε χώρο, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε το άλλο. Γενικά θεωρώ ότι όταν κάνεις κάποιες ενέργειες, είτε είναι διοικητικές ή άλλες, πρέπει να στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες λύσεις. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κοιτάμε κοντά, ας πούμε, το έτος τι θα γίνει. Μάλιστα, μάλιστα. Τουλάχιστον σε βάθος πενταετίας, εξαετίας πρέπει να κοιτάμε. Μάλιστα. Άρα λέτε, αυτά τα δεδομένα έχουμε. Έχουμε τα δεδομένα της εξαετίας, θα ξέρουμε. Ξέρουμε πόσα παιδιά έχει στο δημοτικό, ξέρουμε πόσα παιδιά είναι στην επιαγωγία. Μπορούμε να δούμε λίγο μια πορεία των πραγμάτων. Ναι. Άρα λοιπόν, εσείς λέτε ότι αυτό το θέμα δεν θα σταματήσει όσο το πιστεύω, ότι μπορεί να αλλάξει όχι απλά τη φυσιογνωμία μιας περιοχής, αλλά να δώσει πολλά στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς αυτή η αλλαγή. Γι' αυτό και το προτείνουμε. Τι, γι' αυτό το προτείνετε. Τώρα, θα επανέλθουμε λοιπόν με την πρώτη ευκαιρία. Σας στέλνουμε όμως και για κάτι άλλο σήμερα, κύριε Ταμίλια, γιατί ναι, βγάλατε και ένα δελτίο τύπου χθες σχετικά με το Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Οκτωβρίου. Ναι. Δια περιφοράς. Βέβαια, πρέπει να πούμε έτσι πώς έχουμε μπλέξει με αυτή την ιστορία. Λίγο και μας έχετε χάσει και σας έχουμε χάσει για το πώς γίνονται ή τι είδους συζήτηση γίνεται μέσα από τα κομπιούτερ στην διαπεριφοράς και τα λοιπά, μέσα από τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί οι Δημοτικές Συμβούλες συνεχίζουν να γίνονται, όχι όμως όπως τα ξέρουμε και όπως τα θέλουμε, εκεί που πρέπει να υπάρχει ο πραγματικός διάλογος, να τον ακούμε και να βλέπουμε ακόμη και τις εκφράσεις σας. Αυτό μάλλον θα αργήσει ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον. Ναι, αυτή ήταν και η έννοια της διαμαρτυρίας μας. Όχι για το θέμα αυτό καθ' αυτό, γιατί αν διαβάσω το δελτίο τύπου. Ναι, εσείς, ναι, κάθε εξοικονόμηση που δεν φύγει έτσι κι αλλιώς, είναι επιθυμητή. Εσείς αποφορήσατε κατά τη διάρκεια εικονικά του... κι εμείς, εικονικά, εικονικά γιατί δεν έγινε, ναι, εικονικά, ναι, σε αυτό το θέμα. Αποχωρήσαμε γιατί θεωρούμε ότι κάποια θέματα, και αυτό το έχω πει και σε άλλη συνέντευξη και το έχω πει και προεκλογικά, πρέπει να συζητούνται όλα. Άστα, ακόμα και αν συμφωνούμε. Δηλαδή κάτι μπορείς να προσθέσεις, κάτι μπορείς να αφαιρεθεί, κάτι να βελτιωθεί. Και πάλι θεωρώ ότι ναι, μπορεί να λύνει ένα κομμάτι, ναι, έχει μια μικρή εξοικονόμηση, 7-8 χιλιάδες, σημαντική, δεν λέω όχι. Αλλά στο βάθος χρόνου συνεχίζει να έχει προβλήματα το νομικό πρόσωπο. Έχουμε 5 γήπεδα στο νομικό πρόσωπο. Μιλάμε για το νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας. Ναι. Αυτό το 7ο θέμα αφορούσε ακριβώς αυτή την εξοικονόμηση της τάξης των 7-8 χιλιάδων ετησίως. Ναι, για την οποία εσείς υποστηρίζετε ότι είναι επιθυμητή, δεν δίνει όμως οριστικές λύσεις. Δεν δίνει οριστικές και κάνετε λύσεις, κάποιες προτάσεις πάνω ναι, σε αυτό. Ναι, και το βασικό είναι αυτό, ότι πρέπει να συζητούνται όλα. Ακόμα και σε περίοδο κορονοϊού, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα. Υποτίθεται είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι για να συζητάμε ακριβώς τέτοια θέματα. Πέρα από τα καθημερινά, τα διεκπαιρεωτικά, ναι, που είναι θέματα από τις υπηρεσίες που πρέπει να γίνουν ούτως ή άλλως. Πώς όμως μπορεί να γίνει, γιατί το λέτε και στο τέλος του. Με τηλεδιάσκεψη. Υπάρχει τηλεδιάσκεψη. Ή μπορούν οι επικεφαλείς. Δεν είμαστε και 100 συνδυασμοί εκεί πέρα. Μπορούμε να μαζευτούμε μέχρι 9, επιτρέπονται έτσι κι αλλιώς οι... ναι, για τις δουλειές. Ναι, ναι. Μπορούμε να μαζευτούμε εκεί πέρα μια αντιπροσωπεία από όλους τους συνδυασμούς.
να πούμε, παιδιά, ωραία, τι πρέπει να κάνουμε για το νομικό πρόσωπο. Ναι, δεν το προβλέπει ο κώδικας αυτό όμως. Ναι, ναι. Έτσι, ναι, μπορεί να γίνει άτυπα. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε τουντούκες. Μπορούμε να το κάνουμε άτυπα. Δηλαδή δεν είναι τόσο πρόβλημα να συναντηθούμε πέντε άνθρωποι εκεί, ο Δήμαρχος και επικεφαλής των συνδυασμών. Εκπρόσωποι τουλάχιστον κάποιων παρατάξεων, ώστε να συμπληρωθούν. Όλων των παρατάξεων. Ναι, γιατί λέτε ότι έτσι δεν γίνονται συμβούλοι, αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, ναι, αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει κάτι άλλο. Έτσι θα έχουμε τον προϋπολογισμό, θα έχουμε ένα σωρό θέματα που πρέπει να συζητήσουμε για το τι πρέπει να αφαιρεθεί, τι πρέπει να προσθεθεί, τις άλλες προτάσεις. Ας πούμε, είπατε αυτές. Με τηλεδιάσκεψη δεν έγινε ποτέ δημοτικό συμβούλιο. Έγινε πέρυσι κάποια στιγμή, ναι. Γιατί δεν επαναλαμβάνεται λοιπόν με τηλεδιάσκεψη? Ναι, αυτό λέμε. Πρέπει να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα γι' αυτό, για να το καταλάβω, γιατί δεν γίνεται? Όχι, όχι, υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, το WebEx υπάρχει, αφού έγινε μια φορά μπορεί να γίνει όσες φορές χρειάζεται. Ακριβώς. Ναι. Μήπως δεν το έχουν ζητήσει οι άλλες παρατάξεις, μήπως δεν το έχετε συζητήσει να το κάνουμε μόνιμα έτσι, να πάρθει μια απόφαση ότι όλα τα συμβούλια όσο χρειαστεί θα γίνονται έτσι? Θεωρώ ότι δεν έχω μιλήσει με κάποιον ακόμα, με τον Δήμαρχο ή με τους αρχηγούς των άλλων παρατάξεων, αλλά θεωρώ ότι θα είναι θετική σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τουλάχιστον σε θέματα που πρέπει να συζητάμε. Ναι. Ακόμα το τονίζω, ακόμα και όταν συμφωνούμε. Ναι. Έτσι δίνουμε και λαθασμένη εντύπωση και στους πολίτες μας. Δηλαδή πάνε εκεί, τα περάνε ναι, με ένα ναι ή με ένα όχι ξέρω στο mail. Πόσο θα αναπτύξεις τη γνώμη σου σε ένα mail? Και ναι, και πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Ταμίλια, ότι επειδή έκλεισε και ένα χρόνο αυτή η Δημοτική Αρχή, της οποίας είστε και εσείς μέλος από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά μέσα στην αίθουσα βρεθήκατε κάνα εξάμηνο και ένα εξάμηνο και παραπάνω, ίσως είστε εκτός αίθουσας τώρα. Είμαστε εκ του μακρός. Αυτό δεν είναι κανονική, θα λέγαμε, λειτουργία ενός. Ναι, κανονική δεν είναι και ούτε μπορεί να γίνει άμεσα το πρόβλημα του κορονοϊού, αλλά και πάλι μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Η τηλεδιάσκεψη είναι το μήνυμα που μπορούμε να κάνουμε. Επειδή στο συνδυασμό σας είχατε και έχετε έναν βαρύ τίτλο, Τελευταία Ευκαιρία, ναι, πιστεύετε ότι αυτό που ζούμε ή που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι, να χτίσουμε κάτι, ή πιστεύετε ότι θα είναι μια ταλαιπωρημένη τετραετία? Πώς πάει το πράγμα? Ναι, αν συνεχίσουμε έτσι θα είναι μια ταλαιπωρημένη τετραετία. Πρέπει να δράσουμε άμεσα σε επίπεδο προγραμματισμού, συντονισμού, προσώπων. Τι θα προτείνατε λοιπόν έτσι, για να φύγει λίγο και η κατεύθυνση που είναι μονόπλευρη αυτή τη στιγμή, γιατί πρώτα κοιτάμε τι θα κάνουμε με την υγεία των συμπολιτών. Σωστό το κοιτάμε αυτό. Ναι, σωστά. Αλλά υπάρχει ένας δήμος. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό? Ναι, παράλληλα το ότι εννοείται ότι πρέπει να κοιτάμε την υγεία, είναι πάνω απ' όλα, αλλά παράλληλα αυτό δεν σταματάει τον προγραμματισμό των υπολείπων αντιδημαρχιών. Ναι. Νομίζετε ότι κάπου έχει κολλήσει το πράγμα? Πιστεύετε ότι φυσιολογικά? Θεωρώ ότι έχουμε κολλήσει αργίες, ναι. Θεωρείτε ότι έχουμε κολλήσει αργίες. Και τι προτείνετε γι' αυτό? Δηλαδή κάποια στιγμή τι πρέπει να γίνει, πιστεύετε, για να βγούμε λίγο μπροστά? Άμεσα, όπως ξαναείπα, συνάντηση, όλα πάνω στο τραπέζι, τίποτα χωρίς συναλλαγές. Ναι. Τι ανθρώπινο δυναμικό έχουμε αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποιους μπορούμε να εκμεταλλευτούμε από μέσα, από όλους, εκεί τους 40, τους 41, να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα για να βάλουμε πλώρη στο μέλλον. Μάλιστα. Μάλιστα. Και δομικές αλλαγές και σε επίπεδο προγραμματισμού, προτάσεων για τον τουρισμό, για όλα τα θέματα που μπορούν να πάνε μπροστά στην πόλη. Γιατί όπως ξαναείπα, δύσκολα το εισόδημα της Γούνας, δύσκολα μπορούν να τα αναπληρώσουν όλα τα υπόλοιπα μαζί. Αλλά πρέπει αυτό που μπορεί να δώσει ο κάθε τομέας να το κυνηγήσουμε. Ο τουρισμός, αγροτοκτηνοτροφία που έχουμε εξαιρετικά προϊόντα και είναι ευρέως γνωστά στους κύκλους της γευσηγνωσίας, το περιπατητικός, τώρα μην κουράζω τώρα, αυτά τα λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά είναι καιρός να τα βάλουμε και στο ριάκι, να τρέξει το νερό. Άντε να δούμε. Να δούμε. Κύριε Ταμίλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για αυτά τα δύο θέματα. Το ένα από παλιότερη εκπομπή, το άλλο πολύ φρέσκο, μόλις προθεσινό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.